Στη γυναική ομάδα φέτος πήραμε μία ξένη αθλήτρια ακόμα, πάρα πολύ δυνατή. Έπρεπε να το κάνουμε δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε από πέρυσι το πρόβλημα υγείας της Ελληνίδας αθλήτριας και της προπονήτριας του Πέρα, Όλγας Γεωργοπούλου. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να έχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα μαζί με τις δύο ξένες αθλήτριες και εμένα. Εμφάνισατε κάποια καλά αποτελέσματα πέρσι, είχατε πλασαρίσματα ψηλά, τώρα η είσοδο στην τετράδα. Σίγουρα αυτός θα ήταν ένας από τους στόχους μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε προπόνηση και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Φέτος, επειδή κάνω και μια προσπάθεια να παίζω και διεθνή τουρνουά, θέλω να είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική, επειδή είναι πολύ δυνατό το ελληνικό πρωτάθλημα με ξένες αθλήτριες υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα με αυτές να είμαι πολύ ανταγωνιστική, να καταφέρω να κάνω κάποια νίκη και με τις Ελληνίδες αθλήτριες να κρατήσω το επίπεδό μου και να είμαι από πάνω. Σίγουρα το Πέρα είναι από τα καλύτερα και παλαιότερα σωματεία της Ελλάδος. Μετράει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεδομένου τη δύσκολη κατάσταση της προπονήτριας, της κυρίας Γεωργοπούλου, προσπαθεί να βρει τα νέα του πατήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι και στο αναπτυξιακό που έπεται η οργάνωση θα είναι τέλεια και όλοι φροντίζουμε σαν ομάδα για το καλύτερο αποτέλεσμα.